Κύριε Ακαπόβλη, είμαστε σε ένα δεύτερο lockdown, έχουμε έξαρση κρουσμάτων. Πώς είναι σήμερα η ανάγκη στην αιμοδοσία? Αυτό τον καιρό βλέπω ότι έχει γίνει, είναι μειωμένη η κίνηση, η προσέλευση των αιμοδοτών είναι μειωμένη. Λόγω του lockdown ίσως ο κόσμος φοβόταν να έρθει. Και γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να πω ότι οι ανάγκες είναι περισσότερες βέβαια λόγω του κορονοϊού. Αλλά εδώ είμαστε εδώ, τα μέτρα ασφαλείας τα τηρούμε, τους κανόνες τους τηρούμε. Απλά θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να έρθει να δώσει αίμα. Είμαστε στο κέντρο της Καλαμάτας από το καλοκαίρι, στο ισόγειο του πνευματικού. Έχουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 2721087902. Με το που μπαίνει μέσα ο αιμοδότης με ένα θερμόμετρο, βλέπουμε τη θερμοκρασία, είμαστε με μάσκες, κρατάμε τις αποστάσεις και απολυμένουμε συχνά το χώρο. Οπότε είναι ασφαλείς οι αιμοδότες μας. Αυτοί οι λίγοι που έρχονται είναι εθελοντές ή είναι και άνθρωποι που έρχονται να δώσουν για ασθενείς? Κάποιοι είναι για αντικατάσταση, να αντικαταστήσουν φιάλες οι οποίες έχουν δοθεί στον άρρωστο. Είναι και αρκετοί εθελοντές όμως, οι οποίοι περνώντας το τρίμηνο, έρχονται και δίνουν αίμα. Με κάποιο μέλη τους ειδοποιούμε και εμείς, έχει γίνει και αυτό από την αιμοδοσία. Αλλά θεωρώ ότι δεν φτάνει μόνο να πρέπει να καλούμε εμείς κάποιον να έρθει να το υπενθυμίζουμε, θα πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας αυτή η πράξη αγάπη στον συνάνθρωπο. Να επισημάνει μια διαφορά ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο μετάβαση του ιού σε κάποιον που θα δώσει αίμα. Όχι. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Έχουμε ειδικές οδηγίες από τον ΕΟΔΗ και ότι δεν υπάρχει περίπτωση διασποράς από αυτό, δεν μεταδίδεται ο ιός έτσι. Και όπως σας είπα πριν, τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας απλά για την επαφή του ενός αιμοδότη με τον άλλον. Έτσι, για να, με μάσκες όμως και με όλα αυτά δεν υπάρχει κίνδυνος για μετάδοση. Οι εθελοντικές μας κάποιες αναβλήθηκαν και αυτό γίνεται γιατί, να αποφευχθεί ο συνωστισμός, όχι για λόγο. Λοιπόν, αναβλήθηκαν, οπότε μέχρι τέλος του μήνα ό,τι προγραμματισμένες εθελοντικές είχαμε έχουν αναβληθεί. Και γι' αυτό καλώ τον κόσμο να έρθει εδώ. Και αν κάποιοι από αυτούς τους εθελοντές που είχαν κανονίσει να έρθουν σε αυτές τις εθελοντικές εκτός νοσοκομείου ή από τη Μεσίνη, από το Σύλλογο της Μεσίνης και από το Διαβολίτσι, από τον Ιερό Ναό, μας βοηθάει πάντα και η Ιερά Μητρόπολη σε όλο αυτό, να έρθουν εδώ να αιμοδοτήσουν εδώ στο πνευματικό. Να μπορούν να πάρουν τηλέφωνο, γιατί έχουμε ραντεβού, όπως σας είπα πριν, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, έχουμε ένα μισά ώρο ραντεβού. Είναι η πρωινή λειτουργία ή και το απόγευμα, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να εργάζονται? Ακούστε με, αυτό με το απόγευμα μου το έχουν ξαναρωτήσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Έχουμε βάλει Σάββατα πρωινές ώρες, γιατί για να γίνει το απόγευμα δεν επαρκεί το προσωπικό. Βασικά υπάρχει και η μεταφορά, είδατε. Το απόγευμα θα χρειαστούμε οδηγό, είναι διαδικαστικά τα προβλήματα και δεν γίνεται να γίνει στην παρούσα φάση. Γι' αυτό βάλαμε Σάββατο πρωί, το οποίο είναι πάλι 8 με 1,5 για να εξυπηρετηθεί όποιος κόσμος δεν δουλεύει. Τώρα βέβαια και με το lockdown τα Σάββατα οι περισσότεροι δεν εργάζονται. Οπότε έχουν κλείσει και τα μαγαζιά. Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να έρθουν εδώ. 5 λεπτά, 10 είναι από το χρόνο τους να δώσουν μια φιάλη αίμα.